Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, εδώ στο πολύ πολύ αγαπημένο σας okay. Μια τόσο όμορφη, τόσο γιορτινή μέρα. Έχω να σας αποκαλύψω μια μικρή αμαρτία. Έχω αρχίσει να πίνω. Λιγάκι, τόσο δάτε σοδά, γιατί είναι πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα εδώ τριγύρω και δεν μπορούσα γιατί να πίνετε εσείς όλοι κρασί και να μην πιω κι εγώ μια γουλίτσα. Είναι κακό? Όχι, δεν καθόλου κακό, γιατί όπως θα περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. Και επειδή με την κοπέλα και όλα αυτή υπάρχει μια προϊστορία στο φορά στις εκπομπές εδώ πέρα και έχω μεθύσει σε μια από τις παλιότερες εκπομπές, το λέω κάθε φορά για το έθιμο. Να καλωσορίσω να πιω και την γουλιά μου, την Νατάσα Θεοδωρίδου. Πολύ καλησπέρα σας. Να το σλάμε τι κάνεις. Πολύ καλά. Είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Τώρα τις γιορτές, το Άγιο Πνεύμα των Χριστουγέννων το έχεις νιώσει έτσι καθόλου ή με τις δουλειές? Δεν το λέω ειρωνικά, το εννοώ. Ή με τις δουλειές και όλα αυτά τα τρεξίματα που έχουμε δεν έχουμε προλάβει να καταλάβουμε? Όχι, αναπόφευκτα το νιώθω εγώ, γιατί έχω δύο παιδιά που και να θέλω να το ξεχάσω δεν μπορώ. Στολίζουμε το σπίτι πολύ καιρό πριν. Τύπου δηλαδή Νοέμβρη. Τύπου τέλη του Νοέμβρη. Οπότε. Είσαι για τα καλά, έχω μένει. Είμαι μέσα. Ναι. Και τώρα που ήρθα εδώ και έτσι υπάρχει αυτή η γιορτινή ατμόσφαιρα. Να μου λες, τα κορίτσια θα μας βλέπουν τώρα, φαντάζομαι, αυτή τη στιγμή. Τι τους έχεις πει για τον Άγιο Βασιλή? Ξέρουν ότι δεν υπάρχει, αλλά επιμένουν ότι υπάρχει. Μα το ξέρουν. Και η μικρή. Εννοείται. Σε ένα μισό, πόσο είναι η Αδριάννα? Στα 8 πια. Α, όχι, δεν είναι τόσο μεγάλη. Δεν είναι τόσο μεγάλη. Νόμιζα ότι είναι λίγο μικρότερη. Αλλά τους αρέσει που νιώθουν ότι υπάρχει. Εδώ νιώθουμε εμείς ότι υπάρχει. Πλάγια μας κάνει. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά να σου πω κάτι. Η Αδριάννα, για παράδειγμα, έχω τώρα περιέργεια. Πώς το έμαθα δεν υπάρχει? Πιάσατε και τσίπατε ή είσαι μαθητές? Όχι, εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ. Απλά υπάρχει πάντα ένα παιδάκι που είναι λίγο πιο μπροστά. Που δεν θα έπρεπε να είναι. Αυτό το κακό, ρε παιδιά. Νομίζω ότι και εγώ στο σχολείο έτσι το έμαθα και εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Ναι. Είχα γυρίσει πολύ στενοχωρημένο στο σπίτι. Ξέρεις τι γίνεται όμως? Της έχω πει να γράψει ένα γράμμα, έχει γράψει ένα γράμμα, έγραψε και ένα στο σχολείο. Που σημαίνει ότι και εκείνη μέσα της παλεύει να πιστέψει ή να πει στον εαυτό της ότι υπάρχει. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ όμορφο γεγονός. Και το δώρο πότε θα σκάσει που θέλει, τα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά? Τα Χριστούγεννα πάντα. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω μέχρι την Πρωτοχρονιά. Για όλους. Για τους φίλους μου, για τους γονείς μου, για όλους τα Χριστούγεννα. Ωραία. Αύριο λοιπόν περιμένω το δώρο μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε το. Πάμε να δούμε το πάλι. Από την Νατάσα. Πάμε να δούμε το πάλι. Και στην υγεία σας. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ μέχρι τις 7 ακριβώς παρέα με το Κόνεξ και την Νατάσα Θεοδωρίδου αυτή την τόσο όμορφη γιορτινή μέρα. Φύγαμε. Είμαστε και πάλι εδώ και θέλω να κάνουμε, αγαπημένο μου σκηνοθέτη, ένα ωραίο πλάνο να κοντινώ στο εξώφυλλο του CD της Νατάσας, το οποίο το θεωρώ από τα ωραιότερα που έχει. Πες μου ειλικρινά, αν το θεωρείς το καλύτερό σου ή τέλος πάντων ένα από τα καλύτερά σου. Ένα από τα καλύτερα. Ένα από τα καλύτερα. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και ίσως να είμαι υπερβολικός με την έννοια ότι μ' αρέσει πάρα πολύ το μαλλί. Μ' αρέσει δηλαδή το καινούριο look. Και ίσως αυτό να είναι το θέμα. Αυτό ήταν μου. Το ερεθίσμα. Ναι. Και αλλά ένα ωραίο που είναι έτσι και απλό, που είναι έτσι το λευκό όλο. Και επίσης μ' αρέσει που διάλεξε να το λες Νατάσα. Όλα αυτά τα ωραία. Και θέλω να μου πεις γιατί το είπες Νατάσα. Γιατί ο πρώτος μου δίσκος, λεγόταν ο οποίος κυκλοφόρησε το 97, λεγόταν Νατάσα Θεοδωρίδου. Και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, χτίζοντας σιγά σιγά όλο αυτό που κάναμε μέχρι τώρα, φτάσαμε σε ένα σημείο να μου λένε οι φίλοι μου, πάμε στην Νατάσα, έλα Νατάσα. Κανείς δεν είπε Νατάσα Θεοδωρίδου ή κανείς δεν είπε και το Θεοδωρίδου. Mm-hmm. Και είπα ότι ίσως ήταν ένα επισφράγισμα. Νατάσα και Νατασούλα, εγώ σε ρωτήσω. Ναι, τώρα ανέβαζα και Νατασούλα, θα ήταν λίγο. Ναι, εντάξει, δεν έχει άδικο. Αστείο. Οπότε είπα το Νατάσα Θεοδωρίδου της αρχής, στα 10 χρόνια, μιας και είναι ένας κύκλος χρόνων και πολλών πραγμάτων, να γίνεις και το Νατάσα. Ξέρεις ποια ξένη μεγάλη τραγουδίστρια έχει κάνει κάτι τέτοιο, αλλά όχι με 10 χρόνια, από το πρώτο άλμπουμ στο δεύτερο και είχα κουφαθεί εγώ. Η Whitney Houston. Whitney, το πρώτο της άλμπουμ λεγόταν Whitney Houston και το δεύτερο λεγόταν Whitney. Και είχα κουφαθεί και έλεγα τρελάθηκε. Δηλαδή ένα CD ίδιο όνομα με το άλλο, ας πούμε, το έλεγες και το Whitney, ας πούμε. Και έλεγα τότε το τρίτο θα λέγεται Houston. Με το όνομα στο Δωρίδο το επόμενο. Έχει πουλήσει όμως η Houston. Μερικά εκατομμυριάκια έχει πουλήσει τότε. Όπου την είχαν μάθει και οι πέτρες πια, οπότε το Whitney ήταν πολύ απλό. Εγώ το έκανα μετά από 10 χρόνια. Τα 10 χρόνια τα πήρε αυτές σε πράξη σε ένα χρόνο, έτσι. Ναι, δεν έχει ένα άδικο σε αυτό που σκέφτομαι. Λοιπόν, τι να κάνει για αυτό το κορίτσι? Τι να κάνει? Νομίζω ότι ανακάμπτει σιγά σιγά. Ναι, έχουν πει ότι θα κάνει comeback. Μακάρι. Και θα κάνει, ναι, μακάρι, όντως μακάρι. Νατασούλα, έχει περάσει μια δεκαετία, έτσι. 10 χρόνια. Ακριβώς. Από τις Χάντρες, αλλά στις Χάντρες δεν είχες δίσκο, οπότε στην ουσία 97 τον κυκλοφόρησες. Το 97 βγήκε ο δίσκος. Ναι. Ξεκινήσατε 97, λοιπόν, στο τελείωμα στις Χάντρες έβγαλε το πρώτο CD με το Μη Γυρίσεις Ξανά. Και τώρα λοιπόν κλείνουμε μια δεκαετία. Και πολύ πολύ σωστά το γιορτάζετε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο και με το ωραίο το πάρτι που έγινε και με το Σφαίρα κιόλας. Που ήταν και απονομή, αν δεν κάνω λάθος. Που είναι η απονομή αυτού του χρυσού δίσκου. Του χρυσού δίσκου. Σούπερ. Ποιο κατά σειρά άλμπουμ είναι? Το 10ο.
Α, είναι και δέκατο. Ναι. Α, αυτό ήταν αυτό που μου είχε διαφύγει. Νόμιζα ότι 10 χρόνια, πώς το λένε, επιτυχίες. Όχι, όχι, είναι 10. Α, είναι και το δέκατο αυτό CD. Να δώσα, πες μου, γενικότερα, εντάξει, ενώ ότι έχεις αγαπημένα 10 τραγούδια, σε σχέση με τα προηγούμενα, το συγκεκριμένο αυτό που το τοποθετείς. Στο Αμιγώς Λαϊκό, δηλαδή ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει απίστευτα πολλά τραγούδια και πολύ πετυχημένα, ο Ηλίας ο Φιλίππου επίσης, και με τα δύο αυτά παιδιά έχουμε συνεργαστεί κατά καιρούς, αλλά με ένα-δύο τραγούδια, τρία-τέσσερα το πολύ. Είναι πολύ λαϊκό το χρώμα και των στίχων και της μελωδίας των τραγουδιών. Και ο δίσκος τον κατατάσσω στον καθαρά λαϊκό. Να πω εγώ τώρα κάτι. Για πες. Το CD αυτό κυκλοφόρησε τώρα, είναι ολοκένουργιο, έχει ένα μήνα το πολύ. Αλλά από το προηγούμενο άλμπουμ, το έχω μια αγκαλιά, βγαίνουν ακόμα τραγούδια και ειδικά ένα κομμάτι σου κάνει θράψη. Ξέρεις ποιο λέω. Τελικά δεν αξίζει τίποτα. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι αυτό το κομμάτι παίζει παντού και αναρωτιόμουν πώς προχωρήσατε και εσύ και η εταιρεία σου σε κυκλοφορία τη στιγμή που ακόμα υπάρχει ζεστό ψωμάκι και από το προηγούμενο. Χωρίς φυσικά να μειώνω αυτό, έτσι δεν το συζητώ. Όχι, γιατί όντως το άκουσα και νιώθω πολύ. Αυτό, γιατί είναι καινούριο, οπότε δεν έχει δώσει δείγματα γραφής. Ακριβώς. Απλά νιώθω το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, μετά τις καλοκαιρινές τέλος πάντων διακοπές, αυτό το κομμάτι νομίζω ότι έχει φουντώσει πάρα πολύ. Φούντωσε όμως τώρα αυτό. Δηλαδή δεν πήραμε το μήνυμα εμείς από αρχές, δηλαδή από το Σεπτέμβρη. Αν και εγώ ήδη το Σεπτέμβρη ήμουνα σχεδόν, είχα διαλέξει τα τραγούδια. Και περισσότερο εγώ το κατάλαβα όταν άρχισα να τραγουδάω το βράδυ στο Βοτανικό. Δεν το έχεις δει αυτό. Που με το που το λες πετάγονται όλοι πάνω, έτσι. Αλλά εμένα δεν με πειράζει αυτό καθόλου. Μακάρι δηλαδή να σκάσει ένα τραγούδι του τέταρτου δίσκου τώρα. Αυτό είναι χαρά. Αυτό ναι, σημαίνει ότι κάνεις κάτι που τελικά έχει αντίκρισμα. Για να σκάσει ένα κομμάτι από τέταρτο δίσκο ή οτιδήποτε, πιστεύω θα πρέπει να υπάρχει ένα ρέθισμα τύπου να μπει σε μια τηλεοπτική διαφήμιση. Συνήθως, κάτι, ναι. Ναι, κάτι δεν μπορεί να σκάσει το ξεκάρφωτο έτσι. Ή κάποιο ραδιόφωνο το παίζει μανιωδώς. Κάτι να γίνει, τόσο μια αφορμή, ούτως ώστε έτσι. Αλλά με αυτό. Που ακόμα και το τελευταίο σου είναι το προηγούμενο, δεν είναι παλιό. Εντάξει, έχει ένα χρόνο που βγήκε. Ακριβώς, βγήκε Νοέμβρη. Ακριβώς, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια πολύ πολύ παλιά κυκλοφορία. Όχι, όχι, όχι. Και είναι καλό ότι ακούγονται τραγούδια. Ξέρεις ο κόσμος, επειδή τώρα πια έχει γίνει και όλος αυτός ο πανικός με τους δίσκους, που δεν αγοράζουν πια τον δίσκο και δεν τον έχουν στα χέρια τους για να δούνε. Κάνουν από πιο πολύ πια download. Μπράβο. Εντάξει, μην λέμε τώρα και πιο πολύ βρένατα όμως, είναι ίσως και υπερβολή, δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ θέλω να πιστεύω ότι πολλοί αγοράζουν το CD. Απλά δυστυχώς με την πειρατεία και με όλο αυτό που γίνεται υπάρχει όχι και τόσοι, τέτοιο. Όχι τόσοι. Καλά, όσο παλιότερο. Παλιότερο. Μπράβο. Οπότε δεν κάθεται ο άλλος να δει. Γεια σας. Γεια σας. Δεν κάθεται ο άλλος να δει αυτό το τραγούδι από που είναι. Τον αφορά το τραγούδι. Να είναι, αν είναι το τραγούδι της Νατάσας ή του Σάκη ή του Αντώνη ή της Δέσποινας, τον αφορά αυτό. Οπότε εμένα με χαροποιεί, εμένα με ενδιαφέρει το τραγούδι να περάσει στον κόσμο, όχι το τραγούδι του τάδε δίσκου, διότι γι' αυτό σου ξεκίνησα για τις πωλήσεις. Οι πωλήσεις πια έχουν φύγει από τη μέση. Δεν είναι το άγχος των τραγουδιστών αυτό. Δηλαδή, γιατί δεν υφίσταται. Το άγχος είναι να έχετε καλά τραγούδια, καλά να κάνετε καλά CD. Έτσι. Ακριβώς. Βέβαια, οι εταιρείες θα έπρεπε να αγχωθούν για τις πωλήσεις, είναι η αλήθεια. Δεν βρίσκουν τρόπο όμως πια. Έχουν χαθεί και εκείνοι μέσα σε αυτόν τον πανικό και νομίζω ότι πάνε να ακολουθήσουν το νέο ρεύμα. Ναι, να σου πω κάτι, και τα download στα νόμιμα πωλήσεις είναι. Ναι. Έτσι. Ναι, 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 αυτό πάει, αυτό πάει να γίνει. Εννοείται, πιστεύω, παιδιά, ναι. Και νομίζω ότι πια πρέπει να μπει και στο chart εδώ πέρα, να υπάρχει και download chart. Τι είπες, Μυρτώ? Είναι να μπει, είναι γιατί στο εξωτερικό, ας πούμε. Μπράβο, είναι. Τα downloads, που σου πω ότι πολλές φορές υπερισχύουν και των κανονικών και θεωρούνται ότι έχουν πουλήσει εκατομμύρια. Έτσι, αγοράζει. Είναι, γιατί αγοράζει, φυσικά. Όταν δίνει κάποια ευρώ, δεν είναι ότι το αγοράζει το τραγούδι. Έτσι. Μάλιστα, πολύ πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ γρήγορο break και αμέσως μετά επιστρέφουμε περισσότερη Νατασούλα και πράγματα αγαπημένα τα οποία έχει βιώσει η Νατάσα. Να το κάνουμε λίγο πετειακό θέλω σήμερα, αφού είναι και 10 χρόνια δισκογραφία η Νατάσα και είναι και το 10ο CD. Την τελευταία αυτή δεκαετία φύγαμε.